Odeon Records, Minore. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας κύριε Κυπριανέ, Πανοσιολογιότατε Γέροντα Θεοδόσιε, αξιότιμη Αντιδήμαρχη Φυλής κυρία Ελένη Λιάκου, αξιότιμη Πρόεδρε Δημοτικής Ενότητας Φυλής κύριε Διονύση Βλάχο, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Η Ιερά Μητρόπολη μας, Οροπού και Φυλής και η Δημοτική Ενότητα Φυλής συνδιοργανώνουν έναν κύκλο 8 ενημερωτικών συνάξεων για την περίοδο 2022-2023 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διαζώσης στη φιλόξενη αίθουσα του Δημαρχείου Φυλής Νικόλαος Λιάκος. Το κεντρικό θέμα των συνάξεων είναι Αλυσμόνητες Πατρίδες 1922-2022. Οι συνάξεις αυτές είναι μια πνευματική προσφορά στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, διότι με την παρουσίασή τους και στο διαδίκτυο ωφελούνται και οι οικογένειες πέραν του Δήμου μας. Για το πρόγραμμα και τα θέματα των συνάξεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας. Στη σημερινή μας σύναξη έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μεϊχανετσίδη Βασίλειο, εντεταλμένο λέκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα γενοκτονιών και μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Γενοκτονολόγων. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι όψεις της μικρασιατικής καταστροφής. Το λόγο έχει η κυρία Ειρήνη Αρχοντούλη να μας προλογίσει τον ομιλητή και να μας εισαγάγει στο σημερινό μας θέμα. Σεβασμιότατε Πατέρα και Επιμενάρχα μας, κύριε Κυπριανέ, σεβαστέ μας Γέροντα Θεοδόσιε, σεβαστοί πατέρες, μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ευλογείτε, καλώς ήρθατε. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, καλωσορίζουμε απόψε κοντά μας τον κύριο Βασίλειο Μεϊχανετσίδη. Ο διδάκτορ Βασίλειος Μεϊχανετσίδης έχει σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες,
θεολογία και θρησκεολογία, δίκαιο και διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βυζαντινές και ανατολικές σπουδές, σπουδές πολέμου και οικοδόμησης ειρήνης, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, πολιτική, επιστήμη και ιστορία σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε Φιλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Ελλάδα. Είναι διδάκτορ του Λατερανού Πανεπιστημίου. Υπήρξε εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Επιτροπή Βιαίων Εξαφανίσεων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Υπήρξε ειδικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βατικανό και στους διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ στη Ρώμη. Υπήρξε διερμηνέας των Προέδρων της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια, καθώς και πολλών άλλων κρατικών αξιωματούχων. Δίδαξε για χρόνια στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελών. Σήμερα διδάσκει ως εντεταλμένος διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους και ειδικά θέματα κανονικού δικαίου. Είναι επίσης συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, πρόγραμμα Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού. Επίσης είναι συνεπιμελητής του τόμου «Η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1912-1923», ο οποίος αποτελεί την πρώτη περιεκτική γενοκτονολογική θεώρηση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης στο σύνολό της. Έχει δημοσιεύσει άρθρα αναφορικά με την γενοκτονία των Ελλήνων στα ελληνικά και στα αγγλικά, με έμφαση την τεκμηρίωση της γενοκτονικής πρόθεσης και γενικότερα της γενοκτονικής διαδικασίας, τη σημασία της αναγνώρισης και της μνήμης και άλλα συναφή θέματα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μελετών Γενοκτονιών, IAGS. Η εισήγηση απόψε θα αφορά στη διαδικασία καταστροφής των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 19ος-20ος αιώνας, με έμφαση την περίοδο 1913-1923 και στη σημασία που έχει η μελέτη και η μνήμη της για εμάς σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατονταετηρίδος από την τελική φάση της 1922-2023. Κύριε Μηχανετζίδη, ο λόγος εσάς. Σεβαστοί πατέρες, γερόντισες, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το φανφαρονικό βιογραφικό, προφανώς οι προσδοκίες σας θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Θα προσπαθήσω, αφού σας ευχαριστήσω ασφαλώς για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα να με ακούσετε, να σας πω κάποια πράγματα αναφορικά με αυτό που αποκαλούμε γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τους προγόνους μας, ιδιαιτέρως αυτούς της Μικράς Ασίας, διότι εξαιτίας της θυσίας που υπέστησαν καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν αλλαξοπίστησαν ή δεν μετήκησαν προς άλλες χώρες, υπάρχουμε εμείς σήμερα. Ήταν πάρα πολύ φρικτές οι συνθήκες της Οθωμανοκρατίας και εξαιτίας αυτών των συνθήκων πάρα πολλοί Έλληνες, είτε στην Ασιατική Ελλάδα είτε στην κυρίως Ελλάδα, αλλαξοπίστησαν. Και είναι θαύμα το γεγονός ότι εμείς υπάρχουμε σήμερα και δεν είναι βέβαια μόνο θαύμα, είναι και αποτέλεσμα μιας μεγάλης θυσίας της οποίας το μέγεθος δεν αντιλαμβανόμαστε διότι ακριβώς δεν γνωρίζουμε επακριβώς τις συνθήκες της Οθωμανοκρατίας. Έχει απολεστεί η μνήμη όχι μόνο των γεγονότων του 13-22, αλλά και η μνήμη
των προηγουμένων αιώνων και δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των ιστορικών γεγονότων και το πόσο σκληρά ήταν αυτά και ποιο ήταν το τίμημα που οι πρόγονοί μας υπέστησαν και δεν αλλαξοπίστησαν. Θα προσπαθήσω να μην διαβάζω το κείμενο, ώστε να μην βλέπετε το κεφάλι μου, να σας πω κάποια πράγματα, αν και αυτό το κείμενο το τελείωσα και το υπέβαλα πριν λίγες μέρες, οπότε είναι η πρώτη φορά που προσπαθώ να το παρουσιάσω διαζώσεις. Και θα μου συγχωρήσετε λιγάκι το γεγονός ότι θα πρέπει να κοιτάζω για να θυμάμαι κάποια από τα πραγματολογικά στοιχεία που οπωσδήποτε θα πρέπει να γνωρίσετε για να κατανοήσετε αυτό που συνέβη το 1913-1922. Γιατί αυτό που συνέβη τότε, δηλαδή αυτό που αποκαλούμε γενοκτονία, έχει τις απαρχές του πολύ νωρίτερα. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα Οθωμανικά φύλλα, τα Σελτζουκικά φύλλα στην Μικρά Ασία τον 10ο αιώνα, στην περίφημη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071, ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας, σύμφωνα με τον Σπυρίδων Αυριών, ήταν περίπου 9 με 13 εκατομμύρια. Οι Οθωμανοί ήταν γύρω στους 300.000, έτσι. Προσέξτε, θέλω να το θυμάστε αυτό, 9 με 13 εκατομμύρια. Κατά άλλους δε ιστορικούς ήταν και πολύ περισσότερα. Η εμφάνιση αυτή των Οθωμανών και η πρώτη τους εγκατοίκηση ξεκίνησε σταδιακά τη διαδικασία του εξισλαμισμού της Μικράς Ασίας. Για το Ισλάμ, ο κόσμος χωρίζεται σε δύο είδη εδαφών. Το Darul Ισλάμ, τον οίκο ή το έδαφος του Ισλάμ, της ειρήνης των πιστών, αυτό σημαίνει εισαγωγικά, και το Darul Al-Harb, το έδαφος των απίστων, αυτών που αυτοί θεωρούν απίστους, δηλαδή εμάς. Είναι έδαφος του πολέμου προς υποταγή των μεν, δηλαδή των απίστων, στους πιστούς. Αυτό συνήθως συμβαίνει δια πολεμικής χειρός, δηλαδή δια κατακτήσεως. Αποτελεί συλλογική υποχρέωση των μουσουλμάνων ο Ιερός Πόλεμος και συγκεκριμένα και διεξάγεται αδιάκοπα εναντίον της χώρας των απίστων με σκοπό την υποταγή της. Ο χαρακτηρισμός της χώρας των απίστων ως Darul Harb αποτελεί ακριβώς διαρκή υπόμνηση του καθήκοντος διεξαγωγής Ιερού Πολέμου εναντίον της. Σύμφωνα προς την Ισλαμική νομοθεσία, οι περιοχές του Ιερού Πολέμου διακρίνονται σε περιοχές που περιήλθαν κατόπιν παραδόσεως, οικειοθελώς, ή σε περιοχές που κατεκτήθησαν βιαίως, αποσπαθίου. Ο Ισλαμικός Ιερός Πόλεμος κηρύσσεται και διεξάγεται συμφώνως προς τα θεσπισμένα υπό της Ισλαμικής θρησκείας. Ο μουσουλμάνος ηγεμόνας, πριν στραφεί εναντίον των απίστων, προς κατάκτηση της χώρας τους, όφιλε να τους καλέσει να ασπαστούν την Ισλαμική θρησκεία. Η πρόσκληση γινόταν τρεις φορές. Αν οι άπιστοι δεν δέχονταν, όφιλε να τους κηρύξει πόλεμο. Αν κατά τη διάρκεια του πολέμου οι άπιστοι εδέχονταν να υποταχθούν, ο μουσουλμάνος ηγεμόνας ήταν κατά κανόνα υποχρεωμένος να σεβαστεί τη ζωή και την περιουσία τους και να τους παραχωρήσει τα συνήθη δικαιώματα των σκλάβων, των τζίμιδων. Των τζίμιδων. Αυτή η λέξη, αν την έχετε ακούσει, που λέμε τζίμις, δεν σημαίνει Δημήτρης στα αγγλικά, σημαίνει ραγιάς. Αν όμως οι άπιστοι, εισαγωγικά άπιστοι κατά αυτούς, προέβαλαν αντίσταση, τότε έχαναν τα πάντα. Οι μουσουλμάνοι καθίστανται κύριοι, διότι τους εξανδραπόδιζαν, ενώ η περιουσία τους αποτελούσε λία πολέμου και διαμοιράζεται μεταξύ του ηγεμόνα και του στρατού. Η συνήθις οθωμανική τακτική κατάκτησης πόλεων ήταν ο αδιάλακτος και αδυσόπιτος πόλεμος, χωρίς στήριση των συμφωνιών ή των τρόπων διεξαγωγής πολέμου. Ήταν άσπονδος πόλεμος, χωρίς δηλαδή σπονδές, συμφωνίες.
ο φόνος, η διαρπαγή, η σύλληση των ιερών, η δουλεία και η ύβρις, δηλαδή ο βιασμός γυναικών και νεαρών αγοριών. Χωρίς διάκριση φύλου και ηλικίας και χωρίς φιδό. Στην άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ο αριθμός των σφαγέντων ανέρχεται σε περίπου 4.500. Ήταν δε τέτοια η ερήμωση που προέκυψε εντός του πλαισίου της πολιορκίας και της αλώσεως, ώστε ο Σουλτάνος αναγκάστηκε κατόπιν να μεταφέρει μετοίκους από διάφορες περιοχές και να επικίσει εκ νέου την πόλη. Το 1460, στο Γαρδίκιο της Πελοποννήσου, ο αριθμός των σφαγέντων ανήλθε σε 6.000. Είναι μεγάλη αριθμή για τον 15ο αιώνα. Ενώ άνω των 6.000 ήταν οι σφαγέντες κατά την άλωση της Χαλκίδος το 1470. Στην άλωση της Ευρύπου, ο Σουλτάνος κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό από 12 ετών και άνω, ενώ στην Απουλία της Ιταλίας είχε ως σκοπό να εξολοθρεύσει και να αφανίσει τους πάντες. Δίχως αμφιβολία παρόμοιοι ή και χειρότεροι ακόμη ήταν οι αριθμοί στις μικρασιατικές πόλεις που κατεκτήθησαν διαπολεμικής χειρός. Συνήθως την κατάκτηση και τη γενική σφαγή του πληθυσμού ακολουθούσε συστηματική λαιλασία και εχμαλώτων συναγωγή. Κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Δεύτερο, το 1430 όλοι οι επιζώντες κατεστάθησαν εχμάλωτοι. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 η εχμάλωτη ήταν μεταξύ 30 και 60 χιλιάδων. Η μοίρα των εχμαλώτων στρατιωτών και αμάχων ήταν όντως τραγική. Οι εχμάλωτοι θεωρούνταν πλέον δούλοι, έμψυχο κτήμα των κατακτητών, σφαζόμενοι, βασανιζόμενοι, βιαζόμενοι, πολούμενοι και εξισλαμιζόμενοι. Το 1463, 500 μεσίνοι εχμάλωτοι, οι οποίοι εστάλησαν από τον Ομάρ Πασά στην Κωνσταντινούπολη, διχοτομήθηκαν πριονιζόμενοι. Κατά την άλωση της Χαλκίδος, μολονότι οι εχμάλωτοι στρατιώτες της Ακροπόλεως, μαζί με τον αρχηγό τους, τον ενετό βαΐλο Χαλκίδο Σερίζο, παραδόθηκαν και δήλωσαν υποταγή στο Σουλτάνο, οι μεν στρατιώτες υπέστησαν διεβολισμό, ανασκολοπισμό, από τον προκτό μέχρι το στόμα, ο δε ενετός ερίζος πριονισμό. Το 1460 ο Πορθητής διέταξε να συντριβούν δια μεγάλων ρεστήρων τα οστά των βραχιώνων και των ποδών 20 εχμαλώτων στην Πελοπόννησο, ενώ κατά διαταγή επίσης του ίδιου του Πορθητού, ο μεν αρχηγός της φρουράς της Καστρίτσας διχοτομήθηκε δια πρίονος, ο δε φρούραρχος Καλαβρίτων Δόξας, αν και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση, γδάθηκε ζωντανός στην Πάτρα. Οι εχμάλωτοι αποτελούσαν λάφυρο του Σουλτάνου. Παραδείγματος χάρη, όσοι επέζησαν τις αλώσεως της Τραπεζούντος, ο Σουλτάνος τους χώρισε σε δύο ομάδες. Οι μεν εισήλθαν στην προσωπική του περιουσία, οι δε ενετάχθησαν στα τάγματα των γενιτσάρων. Κατά την άλωση της Νικαίας το 1331, ο Σουλτάνος Ουρχάν εξανάγκασε επί απειλή θανάτου παιδιά χριστιανών να εξωμώσουν απογραφόμενοι γενίτσαροι. Όσοι εχμάλωτες ήταν ενήλικες, εσφάζονταν αμέσως. Άλλοι πάλι υπέμειναν απερίγραπτες δυστυχίες και ατιμώσεις, από τις οποίες γλίτωναν μόνο εξισλαμιζόμενοι, ενώ άλλοι καθίσταν το κυριολεκτικά δούλοι. Ήδη από τα μέσα του 14ου αιώνα το πλήθος των εξεχμαλωσίας δούλων είχε τόσο πολύ αυξηθεί εξαιτίας των συνεχών κατακτήσεων, ώστε η συνήθις τιμή των ανθρώπων ήταν 125 γρόσια, επί του οποίου επιβλήθηκε και φόρος υπέρ του Σουλτανικού Θησαυροφυλακίου, ο διαφόητος Πεντζίκ ή Σπεντζέ φόρος. Μία από τις συμφορές και καταστροφές που ενέσκυψε κατά την Οθωμανοκρατία υπήρξε ο θηριώδης φόρος του αίματος, δηλαδή το μεδοβάζωμα των χριστιανοπαίδων, συνιστάμενο στον συστηματικό εξισλαμισμό τους σε ηλικία 7 ετών, τα οποία περισυλλέγονταν από οικογένειες εχμαλώτων κατά τη διάρκεια πολέμου και από οικογένειες χριστιανών ρακιάδων κατά τη διάρκεια ειρήνης, εν είδη δημοσίου φόρου προς συγκρότηση του φοβερού τάγματος των γενιτσάρων. Όπως εξηγείται από τον Υπουργό Στρατιωτικών του Σουλτάνου Ουρχάν Καραχαλίλ Τσεντερλί, η ιτημένη η συνδούλη του νικητού, ουνόμιμος περιουσία εισήν και κτήματα και γυναίκες και παιδες.
αναγκάζοντες τούτους εις των εξισλαμισμών, εγγράφοντες ως μαχητάς υπερ τούτου, παρέχομεν αυτής την πρόσκαιρον και την αιώνιον σωτηρίαν, διότι κατά τα λόγια του προφήτου Μωάμεθ, πάν νεογνών πέφηκε προς το Ισλάμ, εκπαιδευόμενον δε εν στρατό υπό χριστιανών αίων, εξάπτη των ζήλων των απίστων προς επιστροφήν εις των Ισλαμισμών. Ο αριθμός των γενιτσάρων μεταξύ του 1326 και του 1638 επίκυλε μεταξύ 1000 και 40 000. Αν υπολογίσουμε κατά μέσο όρο την τακτική δύναμη του γενιτσαρικού τάγματος σε 20 000 και την ετήσια φθορά στο 1/5 της όλης δυνάμεως, δηλαδή σε 4 000, τότε χρειάστηκαν προς συμπλήρωση κατά το διάστημα 1.248.000 παιδιά. Επειδή το κάθε Ελληνόπουλο το οποίο απεσπάτω συνεπαγόνταν αυτομάτως και την ελάττωση κατά μία οικογένεια υπολογιζόμενη κατά μέσο όρο σε 5 μέλη, φτάνουμε στον αριθμό των 6.400.000. Μολονότι το παιδομάζωμα καταργήθηκε επίσημα το 1638, δηλαδή μετά από 312 χρόνια, συνέχισε να υπάρχει και να εφαρμόζεται σε μακρινές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμφανίστηκε δε εκ νέου και κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή του τελευταίου Ιερού Πολέμου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, οι Οθωμανοί καθιστούσαν τις περιοχές έρημες, λόγω της βαρβαρότητας που επεδείκνυαν κατά τη διάρκεια των αλώσεων. Μετά δε από κάποιο διάστημα, τις επανίδριαν υπό νέο όνομα. Θυμηθείτε το αυτό, γιατί το βλέπουμε στη Σμύρνη. Την κατέστησαν, την κατέκαυσαν όλοι και την επανίδρυσαν. Ήταν Οθωμανική πρακτική αυτή. Κατά κανόνα, αμέσως μετά την άλωση μιας πόλεως, είτε αυτή υπήρξε αποτέλεσμα κατακτήσεως είτε κατόπιν παραδόσεως, επακολουθούσε και εξισλαμισμός των χριστιανικών εκκλησιών σε μουσουλμανικά τεμένη. Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, της Τραπεζούντος, της Νικαίας, της Θεσσαλονίκης, ο Παρθενώνας της Ακρόπολης, όλα αυτά εξισλαμίστηκαν και κατέστησαν τεμένη. Ποια όμως ήταν η θέση των χριστιανών μετά την κατάκτηση στο παγιωθέν Οθωμανικό κράτος? Ως βάση διακυβερνήσεως οι Οθωμανοί είχαν το Ισλαμικό δίκαιο, τον Ιερό Νόμο, Σαρία, και το Σουλτανικό δίκαιο. Το Ισλαμικό δίκαιο αναγνώριζε 2 θεμελιώδεις και σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους κατηγορίες υποκειμένων, τους μουσουλμάνους και τους μη μουσουλμάνους, δηλαδή τους χριστιανούς και τους Εβραίους. Οι μουσουλμάνοι ήταν το κυρίαρχο γένος, οι πιστοί, ενώ οι μη μουσουλμάνοι ήταν τα υπόδουλα γένη, οι υπόσπονδοι, οι ζήμιδες, οι ραγιάδες, οι άπιστοι. Οι δύο αυτές τάξεις αποτελούσαν 2 ξεχωριστούς κόσμους. Το καθεστώς των ζήμιδων ήταν αποτέλεσμα του Ιερού Πολέμου, της κατάκτησης, δηλαδή της τζιχάντ, της Γκάζα. Στο έδαφος του Νταρούλ Χάρπ δεν προβλέπεται η προστασία ζωής ή περιουσίας των κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως χάρμπι, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι επιτρέπεται η θανάτωση και η υποδούλωση των μη μουσουλμάνων που ζουν υπό την ηγεσία του μουσουλμάνου ηγεμόνα. Αυτό έχει σημασία. Το Ισλαμικό δίκαιο υπαγορεύει σε γενικές γραμμές την προστασία των αλλοθρήσκων και την υπαγωγή τους υπό το καθεστώς των ζήμιδων, εφόσον οι ζήμιδες αποδέχονται την εξουσία και την ανωτερότητα του Ισλαμικού κράτους, εν προκειμένου του Οθωμανικού κράτους, και συνάπτουν με αυτό την ντίμα ή το ζημέτ, ένα είδος συμβολέου πλήρους υποταγής, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο και δια της καταβολής του φόρου, δηλαδή του κεφαλικού φόρου, τη σχετική προσωπική τους ελευθερία. Με όλα τα αυτά, το καθεστώς των ζήμιδων μπορούσε να ανατραπεί άρδιν, εφόσον εθεωρείτο ότι οι ζήμιδες
Προέβαιναν σε εχθρικές πράξεις εναντίον του Ισλάμ, οπότε χαρακτηριζόντουσαν πλέον ως χάρμπι και ήταν υποκείμενοι σε τιμωρία, δηλαδή θάνατο ή υποδούλωση. Αυτό εξηγεί τη σημασία της κηρύξεως του τελευταίου Ιερού Πολέμου το 1914 και την επίδραση που είχε αυτός στους αυτόχθονες χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μουσουλμάνοι διδάσκονταν από το Κοράνι ότι οι ζήμιδες ήταν άξιοι της υψίστης περιφρόνησης. Ο Ολλανδός περιηγητής Κορνέλης Ντε Μπρούιν στις αρχές του 18ου αιώνα αναφέρει ότι οι Τούρκοι περιφρονούν όλα τα άλλα έθνη, ιδιαιτέρως δε αυτά τα οποία δεν είναι της δικής τους θρησκείας, όπως οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, αποκαλούντας τους πρώτους από περιφρόνηση σκυλιά και απίστους. Το παραδοσιακό αρχέγονο Ισλάμ, ιδιαιτέρως κατά τους χρόνους της μεγάλης Ισλαμικής επεκτάσεως, φαίνεται να διδάσκει μίσος για τους μη μουσουλμάνους, σφαγή των απίστων και ιερό πόλεμο εναντίον όσων δεν πιστεύουν στον Αλλάχ. Οι ίδιοι οι Τούρκοι πίστευαν ότι πεθαίνοντας μαχόμενοι κατά των εχθρών της πίστεώς τους, θα απολάμβαναν αμέσως την τρυφή του παραδείσου. Αυτό μπορείτε να αντιληφθείτε τι δύναμη τους έδωσε ζήλο προς κατάκτηση. Γενικά, κατά την καθημερινή ζωή, οι επιταγές του Κορανίου και της Σαρίας ετηρούν το επιμελώς. Οι μουσουλμάνοι κατήχαν ανώτερο θρησκευτικά και κατά συνέπεια και πολιτικά, κοινωνικό και νομικό καθεστώς. Οι σημαντικές κρατικές θέσεις ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στους μουσουλμάνους, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Συνεπώς, οι χριστιανοί αποκλείονταν από τη συνήθη διοίκηση ή έπρεπε να προσιλητιστούν στο Ισλάμ για να μπορέσουν να αναχθούν στην κρατική διοίκηση. Συγκεκριμένα, οι μουσουλμάνοι ενδύονταν διαφορετικά. Είχαν το προνόμιο να υπεύουν άλογα, να φέρουν όπλα, να διαμοιράζονται τα σκύλα της νίκης, να κατέχουν σκλάβους. Επιπλέον, οι μουσουλμάνοι είχαν το δικαίωμα να ανεγείρουν τεμένοι και να ασκούν τα της θρησκείας τους, κατά κανόνα ελευθέρως και ακολύτως. Το Κοράνι και ο προφήτης Μωάμεθ δεν επιτρεπόταν να προσβάλλονται επί ποινή φρικτού θανάτου. Οι χριστιανοί, το υπόδουλο γένος από την άλλη, ήταν υποκείμενα δεύτερης κατηγορίας. Ακόμη και τα περίφημα δικαιώματα του Πατριάρχη ήταν κάπως αόριστα και παραβιαζόντουσαν συχνά. Μόλις από το 1633 μέχρι το 1657 απαγχωνίστηκαν 4 πατριάρχες. Κύριλλος ο πρώτος ο Λούκαρης, Κύριλλος ο Κονταρής, Παρθένιος ο δεύτερος και Παρθένιος ο τρίτος, ενώ αργότερα και άλλοι υπέστησαν διάφορα, με κορυφαία αυτήν την περίπτωση του Γρηγορίου του Πέμπτου. Τα θρησκευτικά δικαιώματα των υποδούλων ήταν και αυτά περιορισμένα. Οι χριστιανοί υποχρεούνται να μην κτίζουν καινούργιες εκκλησίες, να μην κτυπούν καμπάνες, να μην φέρουν δημόσια σταυρό, να μην ενοχλούν τους μουσουλμάνους, να μην τους προσιλητίζουν με κανένα τρόπο, να μην υμφεύονται μουσουλμάνες γυναίκες, να μην λαμβάνουν μέρος σε μουσουλμανικές θρησκευτικές τελετές. Η διαβίωση των χριστιανών ήταν υποκείμενη σε αυστηρούς κανόνες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα περισσότερα από τα κρατικά διοικητικά αξιώματα, συναντούσαν περιορισμούς και στην άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων, ενώ και η μαρτυρία τους στα δικαστήρια είχε δευτερεύουσα αξία. Επιπλέον, οι χριστιανοί ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν ειδική ενδυμασία διακριτική του υποδιαίστερου καθεστώτος τους, να μην κτίζουν κατοικίες ψηλότερες των μουσουλμάνων, να μην υπεύουν, να μην διοργανώνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις, να μην φέρουν όπλα, να μην λαμβάνουν πολεμική λία, να μην κατέχουν σκλάβους. Επίσης, υπήρχε αυστηρή απαγόρευση εξωμοσίας, δηλαδή άρνησης του Ισλάμ. Όσοι χριστιανοί είχαν ασπαστεί το Ισλάμ για οποιοδήποτε λόγο, είτε οικειοθελώς είτε πιεζόμενοι και κατόπιν επέστρεφαν στο χριστιανισμό, τιμωρούνταν με φρικτό θάνατο. Διοβελισμός ή παλούκομα, σούβλισμα και ψήσιμο, θανατώσεις στην πυρά, εκδορά, σταύρωση και συντριβή των αρθρώσεων, διασπαραγμός σκελών, σφυροκόπημα των αρθρώσεων, βασανισμός στους γάντζους, τσιγκέλια, ζεμάτισμα με καυτό λάδι, διαμελισμό, εντυχισμό, αποκεφαλισμό, απαγχωνισμό και άλλα. Πολλοί εκ των νεομαρτύρων και των επαναστατών της Οθωμανοκρατίας προέρχονταν από τέτοιες περιπτώσεις. Η ζωή, η τιμή και η περιουσία των ραγιάδων δεν είχε αξία. Στο Γκιαούρ Μεϊντάν της Τραπεζούντος
λίγο μετά την άλωση του 1461, χιλιάδες Ελλήνων εσφάγισαν ιβιδών, δηλαδή από την ηλικία των εφήβων, επειδή ζήτησαν την ελευθερία τους. Οι Ντέρεμπεϊδες ήταν απεινέστατοι και σκληρότατοι δήμοι. Για μηδαμινές αιτίες απαγχώνιζαν και καρατομούσαν τους χριστιανούς. Το ίδιο σκληρή ήταν και οι Γενίτσαροι, οι οποίοι συχνά δοκίμαζαν τη σωματική τους δύναμη και την πολεμική τους ικανότητα στους Ραγιάδες. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα στην Αργυρούπολη του Πόντου, οι χριστιανοί καταδικαζόντουσαν σε θάνατο διαβρασμού. Η ποινή εκτελούνταν πρώτου διοικητηρίου, όπου στηνόταν ο Λέβιτας πλήρης ύδατος, ετίθετο ο κατάδικος και υφύπτετο το πύρ. Επιπλέον, οι Τούρκοι μπορούσαν να λαμβάνουν τις γυναίκες, θυγατέρες, ακόμη και τους παιδες των χριστιανικών οικογενειών στα παλάτια αλλά και στα χαρέμια τους. Μετά την κατάκτηση της Νικαίας από τον Ουρχάν, επειδή η πόλη παραδόθηκε χωρίς αντίσταση, φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκε η συνείδης λαφυραγωγία και εχμαλωσία, με αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια των μουσουλμάνων στρατιωτών. Ο Σουλτάνος, για να τους καθησυχάσει, διένυμε σε αυτούς όλες τις ελληνίδες γυναίκες και παρθένους της πόλεως, οι οποίες χείρευσαν ή απορφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του λοιμού και των ασθενειών. Όταν ο Σουλτάνος Μουράτο I τελούσε τους γάμους του ιού του Βαγιαζίτ στην Προύσα, ο Ευρενός Βέης του έφερε ως χαμήλιο δώρο 100 νέους και νέες Ελληνίδες. Οι αυλές των Σουλτάνων, των αξιωματούχων και των μπρουχόντων έβριθαν από νεαρούς Έλληνες, τους οποίους οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων και για τη σαρκική τους ικανοποίηση, τα αγόρια. Η περιουσία των Ραγιάδων δεν ήταν σε καλύτερη τύχη. Συχνά οι μουσουλμάνοι εισέρχονταν στις οικίες των χριστιανών και έτρωγαν κατά πέτηση ό,τι εκλεκτό μπορούσε να έχει ένας χριστιανός, απαιτώντας κατόπιν να πληρωθούν και για τον κόπο των οδόντων. Αυτό ήταν το λεγόμενο δίσπαραση, δηλαδή το οδόντος χρήμα. Επιπλέον, οι Ραγιάδες έφεραν το βάρος της οικονομικής συντηρήσεως του Οθωμανικού κράτους και του Οθωμανικού στρατού. Ως Ραγιάδες υποχρεούνται να πληρώνουν βαρύτερους των μουσουλμάνων φόρους. Οι ζύγια ή χαράτσι αποτελούσαν κεφαλικό φόρο για τους απίστους, τους ζήμιδες, για να διασφαλίζεται η ζωή και το δικαίωμά τους να ζουν στο έδαφος του Ισλάμ, διατηρώντας τη θρησκεία τους. Μπορούσαν μόνο με αυτόν τον όρο να ζουν ως χριστιανοί, πληρώνοντας επιπλέον φόρους. Η καταβολή του φόρου συμβόλιζε την υποταγή των Ραγιάδων. Όσοι εξισλαμιζόντουσαν, απαλλασσόνταν του φόρου αυτού. Υπήρχαν επίσης οι έκτακτοι φόροι προς το διβάνιο, τα πρόστιμα και όλα αυτά. Η αυθαιρεσία των Οθωμανών έναντι των Ραγιάδων ήταν παροιμιώδης. Στο δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα υπήρχε αγά στην Αργυρούπολη του Πόντου, ο οποίος κατέστη πραγματική μάστιγα. Δυστυχής ήταν εκείνος ο οποίος τον συναντούσε τυχαία καθοδόν. Χαιρετώντας τον, δεχόταν αμέσως βροχή βανάφσων ραβδισμών, διότι Γκιαούρης, άπιστος, τόλμησε να ατενίσει και με το βρωμερό στόμα του να χαιρετήσει τον πιστό του Ισλάμ. Αν πάλι δεν τον χαιρετούσε, υφίστατο την ίδια τύχη, διότι η σιωπή του θεωρούνταν ως περιφρόνηση προς τον αγά. Γενικά, οι χριστιανοί όφυλαν να αποδεχθούν την μουσουλμανική ανωτερότητα και κυριαρχία ως θεόσδοτες, να υποταχθούν σε αυτήν και να καταβάλουν τους ορισμένους του Κορανίου και του Διβανίου φόρους. Μόνο υπό το πλαίσιο αυτό ήταν δυνατόν να απολαμβάνουν το δικαίωμα στη ζωή, στην ύπαρξη και περιορισμένα δικαιώματα θρησκευτικής ελευθερίας, συμφώνως προς το σύστημα των μιλετίων. Όλα τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα τον αρθρό εξισλαμισμό, τη μετικεσία και αποδημία προς το εξωτερικό πολλών Ελλήνων, τον κρυπτοχριστιανισμό, ώστε να γλιτώσουν από τα φοβερά βάσανα της τυραννίας. Ήταν τόσο ισχυρή και μαζική η τάση των Ραγιάδων προς εξισλαμισμό, ακόμη και στις ευρωπαϊκές κτίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο, Αλβανία, ώστε δεν εξαρκούσε πια ο χρόνος κατήχησης των προσιλήτων, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται αυστηρώς οι τυπικές διατάξεις εισδοχής στο Ισλάμ. Τα ίδια συνέβαιναν και σε περιοχές της Μικράς Ασίας. Οι κάτοικοι της περιφέρειας Τόνιας
και οι κάτοικοι του Όφεως μεταξύ τραπεζούντος και ριζούντας από εκεί κατά για το Ερντογάν, εξόμωσαν μαζικά κατά τη δεύτερη περίοδο των διωγμών μεταξύ 1660 και 1700. Γενικά, κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία είχε τόσο πολύ προχωρήσει ο εξισλαμισμός των Ραγιάδων, ώστε και αυτή ακόμη η πύλη άρχισε να ανησυχεί, όχι ασφαλώς για λόγους συμπάθειας ή ίκτου προς τους Ραγιάδες, αλλά κειδωμένη το συμφερόντο της, διότι υπήρχε κίνδυνος να εκλείψει εντελώς η φοροδοτική πηγή, αφού οι χριστιανοί έφεραν το βάρος της συντηρήσεως του Οθωμανικού κράτους. Εν τούτης, οι εξισλαμισμοί δεν έπαυσαν παντελώς, αλλά παρουσιάζονταν κατά καιρούς. Η διακήρυξη της πρώτης εθνικής συνελεύσεως της Επιδαύρου κατά την Επανάσταση του 1821 στην Ηπειρωτική Ελλάδα αποτυπώνει εύγλωτα την κατάσταση των Ραγιάδων στις αρχές του 19ου αιώνα. Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου έθνους των Ελλήνων, σύγχρονοι των ίν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Ευρώπης και θεατέ των καλών, τα οποία ούτε υπό την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα απολαμβάνουσιν ή το αδύνατον πλέον να υποφέρομεν μέχρι αναλγησίας και ευηθείας την σκληράν του Οθωμανικού κράτους μάστιγα, ήδη τέσσερας περίπου αιώνας επάταξε τα σκεφαλά σημών και αντί του λόγου την θέληση ως νόμων γνωρίζουσα, διώκει και διέτατε τα πάντα δεσποτικός και αυτογνωμόνος. Μετά μακράν δουλείαν είναι αγκάστημεν τέλος πάντων να λάβομεν τα όπλα ισχύρας και να εκδικήσομεν εαυτούς και την πατρίδα ημών από μίαν τιάφτην φρικτήν και ως προς την αρχήν αυτής άδικον τυραννίαν ή της ουδεμία άλλην ηχαινομίαν ή καν δυναμένην οποσούν μεταυτής να παραβληθεί δυναστίαν. Βλέπετε πόσο εύγλωτα η διακήρυξη της Επιδαύρου κατά βάση αποτύπωσε την Οθωμανοκρατία, όλα αυτά δηλαδή που προηγουμένως σας ανέφερα, την απαρχή του Ιερού Πολέμου και το καθεστώς των Ραγιάδων. Οποιαδήποτε απόπειρα εξέγερσης κατά της Οθωμανικής αρχής και εξουσίας ετιμωρεί το αδιακρίτως με γενική σφαγή των εξεγερμένων και των αμάχων, βασανιστήρια, δουλεία και εξισλαμισμό. Διάφορες εξεγέρσεις από το 1453 και εξής, μεταξύ των οποίων της Υπήρου Θεσσαλίας υπό τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρίκης Διονύσιο τον Φιλόσοφο το 1600 και το 1611 και της Πελοποννήσου υπό τον Λάμπρο Κατσόνη τα Ορλοφικά, καθώς και οι Οθωμανικές Επαναστάσεις αποτελούν παραδείγματα της φοβερής τιμωρίας που ανέμενε τους υποδούλους χριστιανούς σε περίπτωση εξέγερσης και αμφισβήτησης της Οθωμανικής κυριαρχίας. Και ερχόμαστε λοιπόν στον 19ο αιώνα. Ως αποτέλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του πρώτου ελληνικού κράτους, ξεκίνησε μία διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό να διασωθεί η ύπαρξή της. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήταν βέβαιες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους για την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε οι μεν δυτικές επέμειναν στην διατήρησή της, η δε Ρωσία ενδιαφερόταν για το καθεστώς των υποδούλων. Ξεκίνησαν λοιπόν οι περίφημες μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα, οι οποίες βελτίωσαν εν μέρη το καθεστώς των Ραγιάδων και κυρίως από αυτήν την περίοδο προέρχονται οι εκκλησίες που βλέπουμε να είναι μεγάλες. Αυτές προέρχονται από τον 19ο αιώνα, διότι πριν την Ελληνική Επανάσταση και πριν τον 10ο αιώνα, όπως σας είπα, το καθεστώς των Ραγιάδων ήταν πάρα πολύ σκληρό και δεν επιτρεπόταν η οικοδόμηση εκκλησιών, πολλό δε μάλλον υψηλών εκκλησιών, γιατί βλέπετε όλες τις περισσότερες εκκλησίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να είναι χαμηλές. Εκεί βγήκε και το τάλαντο, γιατί δεν επιτρεπόντουσαν οι καμπάνες και όλα αυτά. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές του Τανζιμάτ είχαν ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον στη θεωρία, οι Ραγιάδες
να αρχίσουν να αποκτούν ένα καθεστώς παρόμοιο με αυτό των μουσουλμάνων. Αυτό όμως δυσαρέστησε τους Οθωμανούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την ισότητα μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, διότι αυτή η ισότητα απαγορευόταν από το Κοράνι. Και επειδή οι μεταρρυθμίσεις επευλήθησαν κυρίως έξωθεν, είτε από τους Δυτικούς είτε από τους Ρώσους, οι παραδοσιακοί Οθωμανοί αρνούνταν να τις εφαρμόσουν. Ήταν όμως υποχρεωμένοι ως ένα βαθμό να τις εφαρμόσουν, διότι τους επίεζαν οι Δυτικοί και οι Ρώσοι. Και άρχισε όντως από το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, δηλαδή μετά από το 1850, μια σταδιακή βελτίωση του καθεστώτος των Ραγιάδων, και από αυτήν ακριβώς την διαδικασία προέρχονται ορισμένα πολυτελή κύματα που βλέπουμε να έχουν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία. Η διαδικασία όμως αυτή γέννησε στις Οθωμανικές ομάδες εξουσίας μια δυσαρέσκεια. Επειδή ταυτόχρονα με την διαδικασία αυτή των μεταρρυθμίσεων ξεκίνησε και η διαδικασία αποδόμησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε στις Οθωμανικές ελίτ η πρόθεση να τελειώνουν επιτέλους με τον χριστιανικό πληθυσμό. Διότι θεωρούσαν ότι η ύπαρξη των χριστιανών ήταν μεν επωφελής ως ένα βαθμό, διότι οι χριστιανοί ήταν οι δούλοι τους. Από την άλλη όμως άρχισαν οι Οθωμανικές ομάδες εξουσίας να φοβούνται ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εδαφών. Οπότε άρχισαν να συζητούν το ενδεχόμενο της εξολόθρευσης των χριστιανών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα έγκλημα ως γενοκτονία. Ότι δηλαδή έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας να τους εξολοθρεύσουμε. Φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, και συνεχίζεται η αποδόμηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την απώλεια εδαφών κυρίως στα Βαλκανικά εδάφη. Σε αυτήν την περίοδο γεννάται και το κίνημα των Νεοτούρκων, το οποίο είναι η εισαγωγή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του εθνικισμού. Ωστότε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι κυρίως θρησκευτικό κράτος και οι Οθωμανοί δεν είναι Τούρκοι, αλλά είναι μουσουλμάνοι. Είτε αυτοί ήταν οι Τούρκοι, οι αρχικοί, είτε και όλοι όσοι κατόπιν εξισλαμίστηκαν. Ακόμη και Έλληνες μπεϊδες και αγάδες και πασάδες θεωρούν το πλέον μουσουλμάνοι αφού εξισλαμίστηκαν. Αυτό άρχισε να υποχωρεί και να γεννάται μέσα στους Οθωμανικούς κύκλους η έννοια του τουρκισμού. Οπότε γεννήθηκε το εθνικιστικό αυτό κίνημα που λέμε Νεότουρκοι. Αυτό γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1889, και συνέχισε συνεχώς να αναπτύσσεται. Από αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων προέρχονται οι θύτες της αρμενικής, ασσυριακής και ελληνικής γενοκτονίας. Οι Οθωμανοί προσπαθήσανε ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα να εξισλαμίσουνε τους χριστιανούς, αυτούς που τέλος πάντων είχαν απομείνει. Ήταν 13 τα εκατομμύρια, όπως σας είπα, τον 10ο αιώνα. Προσπαθήσαν να τους εξισλαμίσουν, αλλά δεν το κατάφεραν, γιατί οι χριστιανοί, τέλος πάντων αυτοί που απέμειναν, είχαν ήδη μια πολύ σταθερή ταυτότητα. Ο κόσμος είχε κάπως αλλάξει και δεν μπορούσαν πλέον να τους εξισλαμίσουν. Ερχόμαστε λοιπόν στους Βαλκανικούς πολέμους και εκεί τα Βαλκανικά κράτη, μετά από μια συμμαχία μεταξύ τους, επιτέλους κατάφεραν να
εκδιώξουν τους Οθωμανούς από τις ευρωπαϊκές κτίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να τους περιορίσουν κυρίως στα ασιατικά εδάφη. Αυτή όμως η ήττα των Οθωμανών στους Βαλκανικούς πολέμους γέννησε μέσα τους την πρόθεση να κατασφάξουν όλους τους χριστιανούς που απέμεναν στα μικρασιατικά εδάφη. Αμέσως λοιπόν μετά την ήττα των Βαλκανικών πολέμων, οι Οθωμανοί ξεκινούν την διαδικασία που αποκαλούμε γενοκτονική διαδικασία, δηλαδή τη διαδικασία εξόντωσης των τελευταίων χριστιανών που απέμεναν στην αυτοκρατορία τους. Σκοπός τους βέβαια ήταν να συμμετάσχουν σε μια νέα συμμαχία με τη Γερμανία και την Αυστρία, ώστε να καταφέρουν να επανακτήσουν τα απολεσθέντα ευρωπαϊκά εδάφη, δηλαδή αυτά που είναι σήμερα η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Σερβία, η Αλβανία και η Ελλάδα, η Ελλάδα των λεγόμενων νέων χωρών, δηλαδή τα εδάφη της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου. Ξεκίνησαν λοιπόν το 1913 συστηματικές σφαγές και εκτοπισμούς σε μικρή ακόμη κλίμακα από την Ανατολική Θράκη και την Δυτική Μικρά Ασία. Με σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος για το τελικό σχέδιο, δηλαδή την εξόντωση των χριστιανών. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που ξεκίνησε το 1914, τους έδωσε το ευνοϊκό πλαίσιο να εφαρμόσουν την τελική λύση, την εξόντωση των χριστιανών. Ακριβώς λοιπόν το 1914, με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Οθωμανοί κηρύσσουν τον τελευταίο επίσημο Ιερό Πόλεμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι η κήρυξη του Ιερού Πολέμου μετατρέπει τους Ραγιάδες σε χάρμπι, σε υποκείμενους τελικής εξόντωσης. Είπαμε στην αρχή της διάλεξης ότι οι Ραγιάδες μπορούσαν να παραμείνουν ζωντανοί και χριστιανοί μόνο υπό δύο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις: ότι αποδέχονται την κυριαρχία των μουσουλμάνων και δεν εξεγείρονται και καταβάλουν τον οριζόμενο από το Κοράνι και το Διβάνι φόρο των υποδούλων. Αν δεν τηρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις και θεωρείται ότι οι Ραγιάδες έχουν σκοπό την εξέγερση με στόχο να απελευθερωθούν, τότε εφαρμόζεται, τότε διασπάται το ΖΙΜΕΤ, το συμβόλαιο της υποταγής, και οι Ραγιάδες μπορούν να εξοντωθούν. Αν θυμάστε, το 1821 ο Σουλτάνος είχε σκοπό να εξοντώσει τους Ραγιάδες. Ζήτησε από τον Σεϊχούλ Ισλάμι την άδεια να κηρυχθούν οι Ραγιάδες ως χάρμπι με σκοπό να εξοντωθούν. Αλλά ο Σεϊχούλ Ισλάμις δεν του έδωσε τότε την άδεια αυτή και ο Σουλτάνος τον εξεδίωξε. Το 1914 ο Σεϊχούλ Ισλάμις έδωσε την συγκατάθεση της κήρυξης του Ιερού Πολέμου. Ο Ιερός Πόλεμος τυπικά κηρύχθηκε εναντίον της Γερμανίας, της Γαλλίας, εναντίον της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας, που ήταν οι αντίπαλες δυνάμεις, αλλά διασυνδέθηκε ο πόλεμος αυτός με τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το ξέρουμε αυτό από πρωτογενείς πηγές, από χοντζάδες που πήγαιναν στα χωριά και λέγανε ότι ο Ιερός Πόλεμος δεν είναι μόνο για τους εκτός, αλλά και για τους εντός.
Κηρύσσεται λοιπόν ο Ιερός Πόλεμος και επιτρέπεται δια της κηρύξεως του Ιερού Πολέμου η μαζική εξόντωση των χριστιανών. Και έτσι ξεκινά η γενοκτονική διαδικασία με τους Αρμενίους. Ξεκίνησε προηγουμένως με τους Έλληνες σε μικρή κλίμακα και πλέον περνάμε το 1914 στην εφαρμογή του σχεδίου εξόντωσης των Αρμενίων. Οι Αρμένοι ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους Έλληνες. Ήταν περίπου παρόμοιοι αριθμοί. Έχουμε 2.200.000 Έλληνες και περίπου 2.000.000 Αρμενίους. Αρχίζει λοιπόν η εφαρμογή της εξόντωσης των Αρμενίων και σχεδόν σε ένα χρόνο, 15 και 16, σφαγιάζεται περίπου 1.000.000 Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα με την σφαγή των Αρμενίων ξεκινάν οι εκτοπισμοί και οι σφαγές των Ελλήνων σε μικρότερη κλίμακα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει καταρχάς γιατί δεν μπορούσαν να σφάξουν αμέσως, έτσι, τα περίπου 4 με 5 εκατομμύρια Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων, Αραμαίων, των περίφημων Συροχαλδαίων. Και γιατί βέβαια η Ελλάδα απειλούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πόλεμο σε περίπτωση που οι Οθωμανοί θα ξεκινούσαν να σφάζουν μαζικά τους Έλληνες. Και η Γερμανία σε μία φάση πίεζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην σφάξει μαζικά τους Έλληνες, διότι αυτό θα προκαλούσε την είσοδο της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το πλευρό της Αντάντ, οπότε αυτό θέλανε να το αποφύγουν οι Γερμανοί και έτσι πίεζαν τους Οθωμανούς να μην σφάξουν τους Έλληνες. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν τις σφαγές, κυρίως των Αρμενίων και των Ασσυρίων Αραμαίων, και σε περίπου ένα χρόνο, όπως σας είπα, κατέσφαξαν με 1,5 εκατομμύριο Αρμενίων και Συροχαλδαίων. Συγγνώμη, όταν λέτε ότι κηρύζεται σφαγή εναντίον των χριστιανών της Οθωμανικής, αλλά μιλάμε για Μικρά Ασία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν μόνο Μικρά Ασία. Το 1914 είναι η Ανατολική Θράκη. Και, ναι, αλλά έχουμε και προς τα κάτω μουσουλμανικοί. Σίγουρα. Και εκεί παρατηρήθηκαν σφαγές, αλλά ο κύριος όγκος των χριστιανών ήταν στη Μικρά Ασία. Στα ανατολικά της Μικράς Ασίας, στην Ανατολική Ανατολία ήταν οι Αρμένοι, δηλαδή δυτικά της σημερινής Αρμενίας. Συρία, όλα αυτά τα μέρη. Και εκεί, αλλά εκεί δεν παρατηρούνται ακόμη μεγάλες σφαγές προς την Συρία. Όταν λέμε κηρύσσεται Ιερός Πόλεμος σύν Οθωμανική, εννοούμε κυρίως στη Μικρά Ασία. Ναι, κυρίως στη Μικρά Ασία. Μολονότι ακόμη επεκτείνεται και προς Ανατολά. Γιατί ήταν και αλλού, δεν ήταν μόνο στη Μικρά Ασία. Ναι, γιατί κυρίως στη Μικρά Ασία? Γιατί οι Οθωμανοί θεώρησαν την Μικρά Ασία ως τον πυρήνα, το κέντρο του αναδυόμενου τουρκικού κράτους. Οπότε εκεί πεζόταν το μεγάλο παιχνίδι για αυτούς. Βλέπανε ότι αποδομούνταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και θεώρησαν ότι στο αναδυόμενο τουρκικό κράτος, αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει θα δημιουργούνταν μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου, του πολέμου δηλαδή του 14-18, αυτό θα είχε ως επίκεντρο την Μικρά Ασία. Και αυτήν την περιοχή θέλαν οπωσδήποτε να την εκαθαρίσουν. Και επίσης σε αυτήν την περιοχή υπήρχαν οι μεγάλες μάζες των Αρμενίων και των Ελλήνων. Οι Αρμένοι ήταν, όπως είπαμε, στην Ανατολική Ανατολία, δυτικά της σημερινής Αρμενίας, και οι Έλληνες ήταν κατά μήκος της Ιωνίας και βορείως του Ευξήνου Πόντου, στον Εύξηνο Πόντο. Ναι. Οπότε αυτές οι περιοχές ήταν, αν θέλετε, οι περιοχές αμέσου ενδιαφέροντος για εκαθάριση από τους Οθωμανούς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία της σφαγής των Αρμενίων και ξεκινά επίσης και η διαδικασία της σφαγής και των εκτοπισμών των Ελλήνων. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Διότι οι Έλληνες, όπως σας είπα, είχαν δυνητικά την υποστήριξη του ελλαδικού κράτους. Υπήρχε και προς αυτούς ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο των δυτικών δυνάμεων όσο και της Ρωσίας.
Και επίσης υπήρχε πολύ υψηλό επίπεδο μορφωτικό σε αυτούς. Υπήρχε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο μπορούσε να τους υποστηρίξει και μπορούσε να κινητοποιήσει διεθνές ενδιαφέρον. Οπότε οι Οθωμανοί έπρεπε στην περίπτωση των Ελλήνων να εφαρμόσουν εξυπνότερες μεθόδους εξόντωσης και όχι την μαζική σφαγή, όπως αυτό προέκυψε αργότερα κατά τη διάρκεια του 1919-1922. Ξεκίνησαν λοιπόν αυτές οι σφαγές και έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο ο τουρκικός εθνικισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και ο Ισλαμισμός, με την έννοια ότι εντάχθησαν οι σφαγές αυτές στη διαδικασία του Ιερού Πολέμου. Δηλαδή, εθεώρησαν οι Οθωμανοί ότι διεράγει το ζημέτ, δηλαδή το συμβόλαιο υποταγής, διότι οι Αρμένοι διεκδίκησαν την ελευθερία τους, άρα την μη υποταγή, και ότι αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διεκδίκησαν την ελευθερία τους και οι Έλληνες. Η διάρρηξη λοιπόν αυτή του ζημέτ, του συμβολαίου υποταγής, έδωσε στους Οθωμανούς την άδεια, έτσι, την κορανική αν θέλετε άδεια, να κατασφάξουν τους Ραγιάδες. Έχουμε λοιπόν την δεύτερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων. Η πρώτη ήταν το 13-14 στην Ανατολική Θράκη και στην Δυτική Μικρά Ασία με σφαγές και εκτοπισμούς. Η δεύτερη φάση είναι 14-18 κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Εκεί έχουμε κυρίως εκτοπισμούς προς τα ενδότερα αμάχων με σκοπό την θανάτωσή τους. Δεν μπορούμε να τους σφάξουμε διαξήφους, οπότε τους εκτοπίζουμε προς τα ενδότερα με σκοπό να πεθάνουν καθοδόν. Έτσι. Τελειώνει ο Μεγάλος Πόλεμος και ξεκινά ο περίφημος απελευθερωτικός πόλεμος των Τούρκων, διότι τι συνέβη, ιτήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και άρχισε ο διαμελισμός της. Ο διαμελισμός αυτός ριζοσπαστικοποίησε την γενοκτονική πρόθεση των ομάδων εξουσίας, διότι θεώρησαν ότι θα επέλθει το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η διάλυσή της, οπότε έπρεπε να βρουν λύση στο να μπορέσουν να διατηρήσουν την Μικρά Ασία σφάζοντας και εξισλαμίζοντάς την. Ξεκίνησε λοιπόν το εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου εθνικιστικού κινήματος των Νεοτούρκων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαμελίζεται σε περιοχές ευθύνης. Η Ιταλία καταλαμβάνει ένα μέρος στην Νότια Μικρά Ασία, η Γαλλία στην Νοτιοανατολική Μικρά Ασία, πέριξ της σημερινής Αρμενίας, κάτω, την περίφημη Κιλικία. Η Κωνσταντινούπολη τίθεται σε διεθνή έλεγχο και ξεκινά η διαδικασία διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή η διαδικασία επίλυσης του περίφημου Ανατολικού ζητήματος. Είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον επί της αρχής, οι Δυτικοί να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό συνέβη ίσως για πρώτη φορά, γιατί προηγουμένως διαφωνούσαν μεταξύ τους ως προς την τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι την θεωρούσαν ως ανάχωμα σε ενδεχόμενη επέκταση της Ρωσίας προς νότο, δηλαδή την έξοδο της Ρωσίας προς τις θερμές θάλασσες. Και γι' αυτό είχαν επιλέξει να διατηρήσουν παντή τρόπο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με ό,τι αυτό αναπόφευκτα σήμαινε για τους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς.
Ερχόμαστε λοιπόν στην περίφημη συνθήκη των Σευρών, η οποία όντως θέτει τις βάσεις διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα όμως με τις εξελίξεις αυτές, ριζοσπαστικοποιείται ο τουρκικός εθνικισμός, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Εκεί όμως, δυστυχώς, οι σύμμαχοι διαφωνούν μεταξύ του και έρχεται και επίσης και ο ελληνικός στρατός, επειδή συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν με την πλευρά των νικητών και καταλαμβάνει την Σμύρνη. Ο ελληνικός στρατός πήγε στη Σμύρνη με σκοπό να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς από την ολική σφαγή, αυτή που όπως σας είπα είχε ήδη ξεκινήσει το 1913 και εξελισσόταν αδιάκοπα μέχρι το 1919. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το θυμάστε, διότι πολλοί λένε ότι οι Τούρκοι έσφαξαν τους Έλληνες διότι πήγε εκεί ελληνικός στρατός το 1919. Δεν ισχύει αυτό, διότι οι σφαγές ξεκίνησαν, όπως σας είπα, και οι εκτοπισμοί και οι εξισλαμισμοί και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήδη από το 1913 αδιάκοπα εξελισσόντουσαν. Φτάνουμε λοιπόν στη συνθήκη των Σευρών. Διαμελίζεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίζεται σε ζώνες με την προοπτική αυτές οι ζώνες να καταστούν ανεξάρτητα κράτη, δηλαδή ένα αρμενικό κράτος, ένα ελληνικό κράτος του Πόντου, ένα κουρδικό κράτος και επίσης η Ελλάδα να διατηρήσει την Δυτική Μικρά Ασία και η περιοχή της Κωνσταντινούπολης να περιέλθει υπό διεθνή έλεγχο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιούργησε ριζοσπαστικά αισθήματα εκδίκησης μαζί με τις απώλειες βέβαια προηγουμένως των Βαλκανικών πολέμων και έτσι οι Τούρκοι αποφάσισαν να αντισταθούν και να κατασφάξουν τους χριστιανούς. Οι σύμμαχοι διαιρέθηκαν μεταξύ τους ως προς την τελική επίλυση του περίφημου τουρκικού ζητήματος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν σταδιακά να αποσύρουν την συμφωνία τους προς τη συνθήκη των Σευρών. Ο ελληνικός στρατός, ο οποίος είχε ήδη αφιχθεί στη Σμύρνη, προσπάθησε να καταβάλει το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα υπό τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά, τον περίφημο Ατατούρκ, αλλά απέτυχε λόγω εσωτερικών και λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, με αποτέλεσμα να υποστεί μια ένδοξη ήττα στο Αφιόν Καραχισάρ και να αρχίσει να συμπτύσσεται, να υποχωρεί προς τα δυτικά. Καθ' όλη τη διάρκεια του περίφημου ελληνοτουρκικού πολέμου βέβαια, σε όλες τις περιοχές που οι Τούρκοι είχαν υπό τον έλεγχο τους, δηλαδή τις περιοχές του Πόντου και άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, εντάθηκε η γενοκτονική διαδικασία με αλλεπάλληλες σφαγές, εκτοπισμούς, εξισλαμισμούς, καταστροφές οικισμών. Είναι η περίφημη ποντιακή γενοκτονία, έτσι. Γιατί εκεί, στον Πόντο, ήταν πολύ έντονη η διαδικασία καταστροφής την περίοδο 19-22. Ερχόμαστε λοιπόν στην τελική φάση, το 1922, και εκεί ο ελληνικός στρατός, καταβεβλημένος από την μακρά πολεμική διαδικασία, ήδη από το 1912 πολεμά αδιάκοπα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν θέλετε, οικονομικά, ψυχολογικά, ψυχικά, εγκαταλείπεται βέβαια και η Ελλάδα από τις δυτικές δυνάμεις, με πρώτη και κυρίαρχη την Ιταλία και την Γαλλία,
Εντωμεταξύ συμβαίνει και στην Ρωσική Αυτοκρατορία η επανάσταση του 1917 και η επικράτηση του Μπολσεβικισμού, ο οποίος είχε, αν θέλετε, αντιδυτικό, αντιυμπεριαλιστικό, αντιαπικιοκρατικό χαρακτήρα, στρεφόταν δηλαδή εναντίον των δυτικών δυνάμεων. Οι δυτικές δυνάμεις θεωρούν το ότι ήταν απικιοκρατικές έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε οι Μπολσεβίκοι για τους δικούς τους λόγους υποστήριξαν τους Κεμαλικούς, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αυτό και πολλοί άλλοι παράγοντες, είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να αφαιθεί πρακτικά μόνη της και ο ελληνικός στρατός στην τελική μάχη του Αφιών Καραχισάρ να υποστεί μια ένδοξη ήττα και να αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή του ελληνικού στρατού προς Δυσμάς, δηλαδή προς τα παράλια, έδωσε τη δυνατότητα στους Κεμαλικούς να εφαρμόσουν την τελική λύση με τους Έλληνες. Ερχόμαστε λοιπόν, την οποία εφήρμοζαν, όπως σας είπα, διάκοπα από το 1913 με διάφορες εντάσεις και με διαφόρους τρόπους, αλλά πλέον όταν φτάσαμε στο 1922 ήταν πολύ εύκολη η εφαρμογή της. Υποχωρεί ο ελληνικός στρατός και φεύγει από τη Μικρά Ασία. Οι πληθυσμοί λοιπόν, οι χριστιανικοί, οι ελληνικοί, γιατί το μεγάλο μέρος των Αρμενίων, όπως σας είπα, είχε ήδη σφαγεί το 15 και το 16, απέμεναν σε μεγάλους αριθμούς ακόμη οι Έλληνες, ξεκινά η τελική σφαγή τους. Οι Οθωμανοί εισέρχονται στη Σμύρνη και είναι ενδιαφέρον αυτό, διότι στη Σμύρνη εφαρμόζεται το δίκαιο της κατάκτησης. Ο Μουσταφά Κεμάλ δίνει την άδεια για 3 ημέρες να σφαγούν και να λαιλατηθούν οι χριστιανοί. Και εκεί έχουμε την περίφημη σφαγή της Σμύρνης, υπό μία έννοια. Οι Έλληνες που κατέφυγαν εκεί, αυτοί που ήταν εντόπιοι και αυτοί που από άλλες περιοχές κατέφυγαν εκεί προηγουμένως για να μην σφαγούν, θεωρούνται χάρμπι, υποκείμενοι του Ιερού Πολέμου. Οπότε ξεκινά η μαζική εξόδωσή τους και η σύλληση των ιερών. Οι Τούρκοι σφάζανε τους χριστιανούς στη Σμύρνη με μια διαδικασία κορανική, μέσα στις εκκλησίες, πάνω στις Αγίες Τράπεζες, ομαδικοί βιασμοί κτλ. Οπότε καταστρέφεται και η Σμύρνη. Όπως σας είπα, μία από τις συνήθεις μεθόδους των Οθωμανών ήταν να καταστρέφουν τις πόλεις, το Δωρήλαιο και τα λοιπά, κατά την Οθωμανική περίοδο, και στη θέση του να χτίζουν μια καινούργια πόλη. Υπό μια έννοια αυτό εφαρμόστηκε και στη Σμύρνη. Την κατέκαυσαν και στη θέση της προέκυψε μια νέα Σμύρνη, όχι αυτή εδώ, αλλά η Ισμύρ, στην οποία δεν θα υπήρχε πλέον ίχνος των χριστιανών. Αυτό βέβαια είχε και ως σκοπό να εξαναγκάσει την Ελλάδα να αποδεχθεί τον πλήρη εκτουρκισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους μεν χριστιανούς να φύγουν με την προοπτική ότι δεν θα επέστρεφαν πια πίσω στην Μικρά Ασία. Η σφαγή αυτή της Σμύρνης είχε ως αποτέλεσμα να επιδιώξουν οι Έλληνες να φύγουν μαζικά. Και το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων έφυγε από τον Σεπτέμβριο του 22 μέχρι τον Ιανουάριο του 23. Είναι σημαντικό αυτό, διότι αυτοί που έφυγαν δεν είναι ανταλλαγέντες, περίπου 800.000. Αυτοί που αντιλάγησαν είναι μόνο 200.000. Οι υπόλοιπες 800.000, 900, φύγαν μέσα στα πλαίσια της σφαγής, διότι δεν μπορούσαν να παραμείνουν με κίνδυνο να σφαγιαστούν και αυτοί. Τέλος πάντων,
τον Ιανουάριο του 23 υπογράφεται το πρωτόκολλο ανταλλαγής των πληθυσμών και δυνάμει αυτού του πρωτοκόλλου έρχονται στην Ελλάδα 200.000 Έλληνες. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ανταλλαγέντες. Οι υπόλοιποι είναι εκδιωχθέντες μέσα στα πλαίσια της γενοκτονίας. Ερχόμαστε λοιπόν στον πρώτο αριθμό που σας ανέφερα. Από τα τουλάχιστον 13 εκατομμύρια του 11ου αιώνα, όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν οι Οθωμανοί και άρχισαν να κατακτούν την Μικρά Ασία, μετά από 7-8 αιώνες, έμεινε μόλις 1 εκατομμύριο Ελλήνων και έφτασε στην Ελλάδα. Φανταστείτε δηλαδή ότι είχαμε τουλάχιστον επί του πληθυσμού που φυσικά υπήρχε τον 11ο αιώνα, δηλαδή 13 εκατομμύρια, διεσώθη μετά από 7-8 αιώνες μόλις 1 εκατομμύριο και ήλθε στην Ελλάδα. Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά, η μεγαλύτερη, μαζί ίσως με την εξαφάνιση των αυτοχθόνων λαών της Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή από τους δυτικούς, είναι ο εξισλαμισμός της Μικράς Ασίας, έτσι, η εξαφάνιση όλων αυτών των εκατομμυρίων χριστιανών δια διαφόρων τρόπων, όπως αυτούς τους τρόπους είτε των βιαίων εξισλαμισμών, είτε των οικειοθελών αλλά κατά βάση βιαίων εξισλαμισμών, είτε των σφαγών, των μαρτυρίων, εξαφανίστηκαν περίπου 12 εκατομμύρια χριστιανών, στα οποία θα πρέπει επίσης να υπολογίσετε την φυσική τους αύξηση. Γιατί αυτοί όλοι οι χριστιανοί που εξισλαμιζόντουσαν, όπως σας είπα, διαφοροτρόπως, θα έκαναν παιδιά, θα παντρευόντουσαν και θα έκαναν παιδιά. Οπότε εξισλαμιζόμενοι αυξάνανε τον μουσουλμανικό πληθυσμό και όχι τον χριστιανικό. Τα ίδια ισχύουν μουτά της μουτάντης, τηρουμένων των αναλογιών και για τους εξισλαμισμούς στην Βαλκανική Χερσόνησο. Εμείς όμως τώρα επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη Μικρά Ασία για ευνόητους λόγους. Είναι λοιπόν φοβερό αυτό, διότι μετά από 7 αιώνες μόλις 1 εκατομμύριο χριστιανών κατάφερε να επιβιώσει από τα αρχικώς 13 και να έλθει στην Ελλάδα. Στην τελική δε φάση πέρασε μαζί με τους Αρμενίους και τους Ασσυρίους Αραμαίους μια φοβερή γενοκτονική διαδικασία, στην οποία υπολογίζουμε ότι εσφάγισαν ή εξοντώθηκαν διαφοροτρόπως περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια χριστιανών. Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο των Αρμενίων και Συροχαλδαίων και το 1 περίπου εκατομμύριο των Ελλήνων. Γιατί όπως σας είπα, το 1913 μετά τους Βαλκανικούς πολέμους είχε απομείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν απομείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 2.200.000 περίπου χριστιανοί. Και από αυτά τα 2.200.000, γιατί οι στατιστικές είναι προβληματικές, αντιλαμβάνεστε, για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μόλις 1 εκατομμύριο ήλθε στην Ελλάδα. Από τα 13, 1 του 11ου αιώνα και από τα 2.200 του 1913, 1 εκατομμύριο. Έχουμε δηλαδή την εξόντωση από το 1913 μέχρι το 1922 περίπου 1 εκατομμυρίου. Με αυτή την έννοια η ελληνική γενοκτονική περίπτωση είναι μία από τις μεγαλύτερες. Και συσσωρευτικά με τους Αρμενίους και τους Ασσυρίους αποτελεί το πρώτο ολοκαύτωμα του 20ου αιώνα, το ολοκαύτωμα των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο στη συνέχεια έδωσε
την, απατέλεσε προηγούμενο για το ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Διότι, και αυτό μας έρχεται από έναν Γερμανό επιστήμονα, οι Γερμανοί θεώρησαν τη διαδικασία εξόντωσης των χριστιανών επιτυχημένη, γιατί εν τέλει με τη συνθήκη της Λοζάνης οι Τούρκοι κατάφεραν να νικήσουν τους δυτικούς και τους αυτόχθονες χριστιανούς, να μην τιμωρηθούν για όσα διέπραξαν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου 14-18 και του Ελληνοτουρκικού Πολέμου 19-22, οπότε η συνθήκη της Λοζάνης υπό μία έννοια τους επιβράβευσε ή εν πάση περιπτώσει τους συγχώρεσε, και οι Γερμανοί θεώρησαν επιτυχημένη την τουρκική στρατηγική και αποφάσισαν αργότερα να την εφαρμόσουν έναντι των Εβραίων για λόγους δικούς τους, για μία αντιπαλότητα που είχαν οι Γερμανοί ναζιστές με τους Εβραίους. Οπότε με αυτήν την έννοια τον 20ο αιώνα έχουμε δύο μεγάλα ολοκαυτώματα που έχουν χαρακτήρα εθνοθρησκευτικό, των χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και των Εβραίων στη Γερμανία. Υπάρχουν και άλλα βέβαια μαζικά εγκλήματα, όπως τα εγκλήματα των Σοβιετικών έναντι των Ορθοδόξων Ρώσων, αλλά αυτά δεν έχουν αυτόν τον γενοκτονικό χαρακτήρα που ορίζει η σύμβαση, γιατί είναι εγκλήματα που έχουν ιδεολογικό πρόσημο, δηλαδή Πολσεβίκοι έναντι των αντιπάλων τους. Γι' αυτό και συνήθως επικεντρώνουμε την γενοκτονολογική μας συζήτηση στην Ευρώπη, στα ολοκαυτώματα Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, που το τελευταία το αποκαλούμε χριστιανικό ολοκαύτωμα, και Εβραίων στην περίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, γενοκτονίες, ολοκαυτώματα συμβαίνουν πάντοτε κατά τη διάρκεια των μεγάλων πολέμων, διότι οι πόλεμοι δίδουν το ευνοϊκό πλαίσιο για την τέλεση μαζικών σφαγών, όπως οι γενοκτονίες και τα ολοκαυτώματα. Έτσι κάπως σύντομα σας παρουσίασα την διαδικασία. Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στην Οθωμανική περίοδο, δηλαδή στην πρώιμη και μέση, γιατί ήθελα να σας καταδείξω την συνέχεια του Οθωμανικού τρόπου σκέψης και των Οθωμανικών τρόπων εξόντωσης. Διότι πολλά από αυτά που βλέπαμε κατά τη διάρκεια των κατακτήσεων των πόλεων, κυρίως των βιαίων κατακτήσεων, τα είδαμε να εφαρμόζονται εκ νέου κατά τη διάρκεια του 14-22. Και επέμεινα ιδιαιτέρως στην θεωρία του Ιερού Πολέμου, του Τζιχάντ, της Γκάζας, διότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε τους ίδιους τρόπους και την ίδια μεθοδολογία να εμφανίζεται και στην περίοδο 14-18 και 14, αν θέλετε, 22. Ιδιαιτέρως στον Πόντο και στην Δυτική Μικρά Ασία με επίκεντρο τη Σμύρνη, ασφαλώς όμως όχι μόνο αυτές τις περιοχές.